It is the 31st century. Ulysses killed the giant Cyclops when he rescued the children and his son Telemachus. But the ancient gods of Olympus are angry and threaten a terrible revenge. Mortals, you defy the gods? I sentence you to travel among unknown stars. Until you find the kingdom of Hades, your bodies will stay as lifeless as stone. Η καρέκλα της λησμονιάς. Νονό, δεν τέλειωσες ακόμα την επιδιόρθωσή σου. Σταμάτησε να γυρίζει, πώς με κνευρίζει, μα πώς με κνευρίζει. Άγια. Ξέρεις τουλάχιστον ποιο κομμάτι χάλασε. Αυτό που ξέρω πως δεν χάλασε το power-up, δηλαδή η κινητήριος μηχανή. Κινητήριος μηχανή. Περίμενε λίγο να τελειώσει την επισκευή της μηχανής μου και τα λέμε. Όπως εμένα μου δίνουν πάντα μηχανές που δεν λειτουργούν. Οι μηχανές με γνωρίζουν εμένα γιατί είμαι ένα ρομπότ. Υπάρχει σύνδεσμος ανάμεσά μας. Κανένας οργανισμός στο εσωτερικό. Αυτό το αντικείμενο τηλεκατευθύνεται από απόσταση. Δεν φαίνεται να μεταφέρει πλήρωμα πάνω του. Πατέρα! Κοίτα ένα μηχάνημα! Ησύχασε, Τηλέμαχε. Αυτά μεταφέρουν τρίαινες. Είναι τηλεκατευθυνόμενο. Το έχω ξανασυναντήσει. Δεν μεταφέρει τίποτα. Φαίνεται να ξαναγυρίσει στον προορισμό του, κοντά στους θεούς. Κοντά στους θεούς? Μείνετε στις θέσεις σας. Θα το ακολουθήσουμε να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Είναι επικίνδυνο, Οδυσσέα, ίσως να είναι παγίδα των θεών. Θέλουν να μας παρασύρουν. Είναι πιθανό. Αρκετά πιθανό τεμείς. Πατέρα, γιατί να το διακινδυνεύσουμε. Πάλι θα φοβάμαι σε αυτό το ταξίδι και όμως δεν είναι σωστό αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στη θέληση των θεών? Έχετε υπολογίσει πόσο καιρό βρισκόμαστε στο διάστημα? Αυτό που θέλουν οι θεοί είναι να χάθουμε στο άπειρο αυτό διάστημα και να πεθάνουμε. Τους φίλους μας και τον Ουμαγιό δεν τους σκέφτεστε? Αν μπορούσαμε. Ναι, αν μπορούσαμε αυτή τη σφαίρα, ίσως κάτι να μαθαίναμε για τον Όλυμπο. Και από εκεί θα μάθουμε τον δρόμο για τη γη. Πρέπει να κοπιάσουμε για την ελευθερία μας. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Πρέπει να πολεμήσουμε. Μη φοβάστε. Αν έχουμε πίστη, θα κερδίσουμε και θα γιορτάσουμε την επιστροφή μας. Με καταλαβαίνετε τώρα? Καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, πατέρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους φίλους και για τον αδερφό μου. Πολύ ωραία. Σιρκά, ακολούθησε τη σφαίρα που προηγείται. Το μηχάνημα μεταφορέας τρένων αναπτύσσει ταχύτητα. Προσοχή, προσοχή. Μπροστά μας υπάρχει μια άγνωστη ενεργειακή ζώνη. Ο μεταφορέας τρένων πρόκειται να την περάσει. Τι είναι αυτό? Το μηχάνημα μεταφορών αύξησε την ταχύτητά του. Θα διασπάσει τα σύνορα μιας νέας ζώνης. Είναι το ίδιο διάστημα που είχαμε συναντήσει στους γαλακτικούς πάγους. Θυμάστε, θυμάστε τι λέμαχε. Αν είναι πράγματι το ίδιο διάστημα, τότε προχωράμε προς τον Όλυμπο, την περιοχή των θεών. Είναι φρόνιμο αυτό, Οδυσσέα. Oh!
Το διαστημόπλοιό μας εκτοπίζεται από την ταχύτητα του φωτός. Χάσαμε τα ίχνη του μεταφορέα τρένων. Μειώνουμε ταχύτητα. Είναι όπως η ζελατίνη, παρά. Α, μα αυτό είναι η σκάλα του Ολύμπου. Είμαστε στην καρδιά του Ολύμπου. Είναι τόσο παράξενο, δεν τολμώ να το πιστέψω. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο, υπάρχουν εμπόδια μπροστά μας. Καλά, Σιρκά, σταμάτα το σκάφος μας και ας πάρουμε τον πύραυλο. Ερχόμαστε μαζί σου, μπαμπά. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν τηλεόμαχη, είναι πολύ επικίνδυνο. Μα εσύ πριν λίγο μας εξηγούσες πως για να κερδίσουμε την ελευθερία μας πρέπει να ρυψοκινδυνεύουμε, να κάνουμε προσπάθειες. Λοιπόν. Ναι, είναι αλήθεια. Πρέπει να ενεργήσουμε όλοι μαζί. Ο τηλέμαχος έχει δίκιο. Πρέπει να έρθουμε μαζί σου. Εντάξει λοιπόν, πάμε. Είναι ιερό. Μην προχωράτε άλλο. Φύγετε. Αν προχωρήσετε θα το πληρώσετε ακριβά. Ήρθαμε ως εδώ για να βρούμε το δρόμο προς τη γη και να καταφέρουμε να σώσουμε τους δυστυχισμένους συντρόφους μας που έγιναν σκλάβοι σας. Όποιοι κι αν είστε, δεν θα φύγω αν δεν ανακαλύψω το μυστικό. Με ακούτε? Η τόλμη σου αυτή θα σου κοστίσει ακριβά, Οδυσσέα. Προσοχή, είναι παγίδα. Έβαλαν παγίδες γύρω μας. Σταθείτε, θα κάνω κάτι άλλο. Νονό, δεν είσαι μου, σε παρακαλώ, ένα από τα εργαλεία σου. Θα το πετάξω κάτω για να δούμε τι θα συμβεί. Ω, πάλι τα ίδια. Έλειωσε τελείως βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Φαίνεται δεν πέσαμε ακόμα σε καμιά παγίδα. Ποτέ μην βγάζεις γρήγορα συμπέρασμα. Ακολουθήστε με και πατάτε όπου ακριβώς πατάω κι εγώ.
σου δείξω τι έπαθαν όσοι έφτασαν εδώ πριν από σένα. Κοίτα τη μοίρα αυτών των ανθρώπων. Κοίτα καλά, Οδυσσέα, τι σε περιμένει αν συνεχίσεις να μας αψηφάς. Μην προχωρείτε. Ακόμα και πεθαμένος δεν θα γνωρίσεις ησυχία. Μέχρι να βρω το δρόμο προς τη γη θα συνεχίζω να ψάχνω. Δεν κάνω πίσω, δεν θα με σταματήσετε. Τα ακούσατε? Έχεις άδικο, Οδυσσέα. Θα το πληρώσεις. Παπά! Μείνετε κοντά μου. Το στρατό μας. Τηλέμαχε, όσο τους καθυστερώ εγώ, φύγετε! Το βρήκα! Νονό, έχεις κάτι σαν σπάγκο ή ένα κομματάκι σύρμα, γρήγορα όμως! Περίμενε, νομίζω πως έχω κάτι που ίσως βοηθήσει, Δεν καταλαβαίνω, τι θα κάνεις με το σύρμα, Τηλέμαχε? Θα δείστε εμείς, περίμενε λίγο! Μπράβο, Τηλέμαχε.
Δεν γίνεται τίποτα. Ίσως δεν μπορέσω ποτέ να την ανοίξω. Πατέρα! Πατέρα! Λέμαχε! Τεμείς! Λέμαχε! Τηλέμαχε, Τεμής. Οδυσσέα, είσαι ο πρώτος που μπαίνει εδώ. Ποιοι είστε τέλος πάντων, γιατί κρύβεστε? Αν διαλέξεις αυτήν αριστερά, θα μάθεις το δρόμο της επιστροφής προς τη γη. Πρέπει να διαλέξεις. Γιατί αυτή η ευχαρίστηση? Αν διαλέξεις αυτήν αριστερά, θα βρεις τον δρόμο προς τη γη. Περίμενε. Αν διαλέξεις αυτήν δεξιά, θα σου δώσουμε πίσω τα παιδιά σου. Τι κάνατε στα παιδιά μου, πες μου. Οδυσσέα, κοίτα. Βρέθηκαν σε ένα κρίκο που δεν έχει σταματημό. Τηλέμαχε, το περπάτημά τους δεν θα σταματήσει ποτέ. Σύντομα θα πεθάνουν στην κούραση. Όχι, Τηλέμαχε, Τεμής, παιδιά μου! Αριστερά η ελευθερία και η γη, δεξιά τα παιδιά, διάλεξε Οδυσσέα. Όχι, όχι, δεν μπορώ να θυσιάσω τα παιδιά. Δεν μπορώ ούτε ακόμα και για να σωθούν οι φίλοι μας από την κατάρα των θεών. Δεν μπορώ. Καλά λοιπόν το σκεφτήκαμε. Η πολυθρόνα που διάλεξες να καθίσεις λέγεται πολυθρόνα της λησμονιάς. Θα τα ξεχάσεις όλα, τα παιδιά, τους φίλους, τη γη. Όχι, όχι, αλλά αφήστε με. Θα ξεχάσεις τα παιδιά, τη γη. Δεν θα σκέφτεσαι να γυρίσεις σπίτι σου. Δεν θα σκέπτεσαι να ψηφίσεις τους θεούς. Όχι, ποτέ. Δεν θα ξεχάσω. Ποτέ δεν θα ξεχάσω. Είμαστε ήρες. Είμαστε οι θεές που κατευθύνουν την τύχη των ανθρώπων. Κάθε νήμα είναι η μοίρα ενός ανθρώπου. Γεννιόνται, ζουν και μεταπεθαίνουν. Ξέχασέ τα λοιπόν όλα. Τη γη. Όλα. Όλα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η άκρη αυτού του νήματος πάει ως τη γη. Τη γη που δεν θα ξαναδείς ποτέ. Η γη. Η γη. Η γη. Η γη. Η γη.
Η γη! Πατέρα! Οδυσσέα! Τηλέμαχε! Η γη. Τι κάνουμε εδώ? Είμαστε μέσα στον κήπο του σκάφους μας. Αυτό είναι αδύνατον. Ήταν λοιπόν ένα όνειρο. Όχι, δεν το νομίζω. Δεν μπορώ να πιστέψω πως ήταν όνειρο. Κοίτα, πατέρα. Όχι, δεν ήταν όνειρο. Είναι αδύνατος. Έχουμε χαθεί στο άπειρο του Ολύμπου. Χαθήκαμε.